Αχώριστους δρόμους ακολουθούν πλέον ο τραγουδιστής Θέμης Αδαμαντίδης και η αγαπημένη του Βαρβάρα Κίρκη. Το ζευγάρι ήταν μαζί τα τελευταία 4 χρόνια και μετά από πολλούς χωρισμούς και επανασυνδέσεις αποφάσισαν να μην είναι πλέον μαζί. Στην καρδιά, σαν το αίμα κυλήσε βαθιά. Σε επικοινωνία που είχε δημοσιογράφος Σάσα Σταμάτη για την εφημερίδα On Time με τη Βαρβάρα Κίρκη, η πρώην σύντροφος του Θέμη Αδαμαντίδη ξεκαθάρισε πως πλέον δεν ζουν κάτω από την ίδια στέγη και ότι ο χωρισμός τους είναι οριστικός. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Όντως δεν είμαστε πλέον ζευγάρι με το Θέμη. Δεν μένουμε πλέον μαζί. Έχουμε χαράξει διαφορετικούς δρόμους. Αυτή τη φορά ο χωρισμός είναι οριστικός. Εγώ κρατάω από το Θέμη μόνο τις καλές στιγμές. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Κλείνοντας, θέλω να πω να είναι καλά, να είναι ευτυχισμένος και να προσέχει την υγεία του. Να είναι ευτυχισμένος, αλλά μακριά από μένα. Η μόνη εκκρεμότητα που έχουμε είναι να έρθει να πάρει από το σπίτι τα προσωπικά του αντικείμενα, κάτι για το οποίο τον έχω ειδοποιήσει. Το ζευγάρι είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα το καλοκαίρι του 2022, όταν είχε γίνει γνωστή η είδηση για την μήνυση της Βαρβάρας Κίρκη κατά του Θέμη Αδαμαντίδη για ξυλοδαρμό, ενώ ακολούθησε και μήνυση του Θέμη Αδαμαντίδη. Μάλιστα, το βίντεο που είχε κυκλοφορήσει από κάμερα ασφαλείας έδειχνε τον γνωστό τραγουδιστή να χειροδικεί εναντίον της, μετά από έναν έντονο καυγά που είχαν, καθώς δεν ήταν λίγες οι σκηνές ζηλοτυπίας που έκανε ο τραγουδιστής στην αγαπημένη του. Καλή συνέχεια με χτυπάγια από ζήλια. Τον αγάπησα, το βλέπανε όλοι. Είστε στεναχωρημένος. Οι επόμενες κινήσεις σας. Όχι, γιατί είμαι στεναχωρημένος. Μια χαρά. Σαφώ. Έχουμε χωρίσει χειρότερα. Τον αγαπάω όμως, αυτό που κάνει δεν είναι σωστό. Έχω κουραστεί, δεν γίνεται να τρως μέρα παραμέρα. Μιλάει για κακοποίηση πολλές φορές. Τι απαντάτε σε αυτό? Ίσως τον αγάπησα περισσότερο από ότι μ' αγάπησε αυτός. Αυτό είναι όλο. Με τη σειρά του, ο Θέμης Αδαμαντίδης έκανε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση αλλά και αυτοδικία. Το ζευγάρι όμως, ένα μήνα μετά τις μηνύσεις, αποφάσισε να είναι ξανά μαζί και η σχέση τους έδειχνε πιο δυνατή από ποτέ. Με τη Βαρβάρα Κίρκη να συγχωρεί το τραγουδιστή και να αφήνει πίσω της τις άσχημες στιγμές. Όλα καλά! Όλα καλά! Ποια σχέση δεν έχει προβλήματα? Είστε ένα έντονο ζευγάρι που αρέσετε στον κόσμο. Παθιασμένο, με πάθος. Δεν θα έπρεπε να είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Αλλά ακόμα και αυτό δείχνει έτσι τον αυθορμητισμό της αντίδρασης, που για μένα είναι λάθος, αλλά έγινε. Μετά την επανασύνδεσή τους, οι δύο μεριές απέστειραν τις μηνύσεις. Όμως ακόμα εκκρεμεί η κατηγορία κατά του Θέμη Αδαμαντίδη για ενδοοικογενειακή βία, καθώς η συγκεκριμένη διώκεται αυτεπαγγέλτος. Η εκδίκαση της υπόθεσης έχει οριστεί για τα μέσα Σεπτεμβρίου, οπότε το πρώην αγαπημένο ζευγάρι θα ξανασυναντηθεί στις δικαστικές αίθουσες. Έχουν προσδιοριστεί τα δύο αυτά δικαστήρια μετά τις μηνύσεις της κυρίας συγκεκριμένης, το ένα δικαστήριο μάλλον, γιατί το άλλο αφορά η υπόθεση, που έχουμε τις απόψεις μας, θα τις υποστηρίξουμε και θα τον βοηθήσουμε. Πριν από λίγες ημέρες, σε μια συνέντευξη που έδωσε η κυρία Κίρκη, δήλωσε ότι χωρίσατε και ότι ο χωρισμός σας είναι οριστικός. Τι απαντάτε σε αυτό? Εγώ τι να απαντήσω, αφού το είπε και η ίδια. Μιλάμε όντως για έναν χωρισμό που είναι οριστικό ή υπάρχει περίπτωση για επανασύνδεση? Είναι οριστικός. Εσείς πώς νιώθετε, πώς είστε μετά από αυτό? Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, η Βαρβάρα, εγώ θα ήθελα να την δω με οικογένεια, είναι κάτι το οποίο να πληρεί και τον προορισμό του καθένα, ας πούμε. Εγώ έχω κάνει οικογένεια, έχω κάνει παιδιά, έχω... Άρα, πρέπει... κύριε, με όλο το σεβασμό, άρα μπορούμε να πούμε ότι η αιτία χωρισμού ήταν ότι η κυρία Κίρκη ήθελε να δημιουργήσει μια οικογένεια. Όχι μόνο αυτό. Δεν θέλω να βγει αυτό το νόημα, αλλά κοιτάξτε, για δύο ανθρώπους υπάρχει μια περίοδο που είναι καλά. Όταν σταματήσει αυτό και πάψει, είναι σωστό να χωρίζουν. Αν ήταν μπροστά σας η Βαρβάρα Κίρκη στην κάμερα, τι θα της λέγατε? Δεν ξέρω, δεν είναι αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Οριστικός, αυτό καταλαβαίνω κι εγώ. Οριστικός είναι από αυτά που λέει ο χωρισμός. Και μας είπε και το λόγο, Ελένη. Ήταν ξεκάθαρο. Αφού λέει ότι η γυναίκα αυτή, τη γυναίκα αυτή θέλω να τη δω με οικογένεια, την οποία εγώ προφανώς δεν μπορώ να της προσφέρω, γιατί έχω κάνει τη δική μου οικογένεια και τα παιδιά μου στο παρελθόν και δεν επιθυμεί
να προχωρήσει άλλο παιδί. Και απ' την άλλη, αν πραγματικά αυτό είναι ο λόγο δημοσίω, λε κάτι τόσο λεπτό που αφορά σε μια γυναίκα που είναι το να φέρει στον κόσμο ένα παιδάκι, βγαίνει δημόσιο να πει ότι αυτό είναι ο λόγο που δεν συνεχίζω, ας πούμε, να έχω σχέση μαζί τη. Ένα απλό λιτό για πέρι το. Οι δρόμοι χωρίζουν, οι σχέσει τελειώνουν, η αγάπη περνάει. Εγώ πάντω, επειδή πέρσι πήγα στο σπίτι του, στο κοινό του σπίτι, στα νότια κάπου που ήταν. Δεν τα πάω καλά και με τους δρόμους. Και τους έζησα, θέλω να πω, σαν ζευγάρι. Ήταν τόσο αγαπημένοι. Εκείνη τον πρόσεχε τόσο πολύ. Με το που ξύπνησε, να του έχει τον καφέ του, το πρωινό του. Εκείνος να την κοιτάζει στα μάτια. Να τον προσέχει, να κάθεται και να τον προσέχει, να του φτιάχνει το πουκάμισο. Δηλαδή αυτή η εικόνα που μπορεί να δει ζωντανά υπερισχύει τη εικόνα που είδαμε όλοι στο βίντεο από την κάμερα παρακολούθηση. Εγώ μετά από αυτό δεν μπορώ να δω τίποτα άλλο. Ειλικρινά, μετά από αυτό δεν μπορώ να δω τίποτα άλλο. Αν με ρωτά προσωπικά, που δεν μου πέφτει λόγος, θεωρώ ότι μετά από κάθε τέτοιο συμβάν, από τη στιγμή που υπάρχει χειροδικία, δεν πρέπει οι άνθρωποι να συνεχίσουν μαζί και δεν πρέπει να συγχωρείται. Από τη στιγμή που κάποιος υψώνει το χέρι στον άλλον, σηκώνει. Ναι. Απ' την άλλη, είναι δικαίωμά της, άμα θέλει να το συγχωρήσει και να συνεχίσει. Μα εγώ θα πω ο καθένας, σας κάνω τι θέλει, παιδιά. Ο καθένας είναι υπόλογος για αυτά που λέει. Μου φέρνει στο τραπέζι τώρα την εικόνα του βίντεο που έχουν. Μα άπαξ και είδαμε αυτό, εμένα με στοίχιοσε. Κλείδωσα εκεί, δεν παράδω τίποτα άλλο. Ναι, δεν πάρα μου λες ότι λουλουδάκια και καρδούλες. Αυτό έχει γίνει. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος που τον αφορά αυτό, που έχει υποστεί αυτό, έχει αποφασίσει να το συγχωρήσει. Δεν κρίνω εγώ τώρα κανέναν. Δεν κρίνω. Λέω προσωπικά ότι για μένα στα μάτια μου η εικόνα αυτή κλειδώσει. Απλά, τώρα... αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Και τι να το δυστυχώς, δεν το καταδικάσουμε αυτό. Και επίσης... τη γυναική ψυχολογία, η οποία δεν είναι τόσο απλό να πεις. Δεν μπορώ να μπω στη γυναική ψυχολογία. Είναι καταδικαστές αυτές οι συμπεριφορές. Έτσι, είναι σαφές αυτό. Και αν αργεί στο γυαλί, άστο. Χαίρετησέ το. Ο καθένας ορίζει τη ζωή του. Καλά να είναι και οι δύο. Σαφώς, εμείς από εδώ που είμαστε και αυτό που πρέπει να λέμε σε όλους τους ανθρώπους που βιώνουν τέτοιες κακοποιητικές σχέσεις, όχι τέτοιες κακοποιητικές σχέσεις και είναι θύματα τέτοιων συμπεριφορών, ότι καλό είναι να φεύγουν και να μην δίνουν δεύτερη ευκαιρία. Αυτό το λέμε όλοι. Καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν αυτή προέρχεται. Λοιπόν.